Ένα 24ωρο πριν ξεκινήσει για φέτος η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και το αλαλού με τα συστήματα ΕΣΡΟΟ νεκρών που είναι απαραίτητα για την κατεπολέμηση του λαθρεμπορίου, εξακολουθεί να υφίσταται καθώς αρκετοί παρατηριούχοι και βιτιοφορείς δεν τα έχουν ακόμη τοποθετήσει στις δεξαμενές τους. Εδώ πέρα ήταν το λάθος του Υπουργείου, το οποίο είχε εστιάσει σε πολύ λίγες εταιρείες να τοποθετούν τα συστήματα ΕΣΡΟΟ νεκρών και το ίδιο. Πάλι λίγες εταιρείες οι οποίες ήταν αναγκασμένες, πιστοποιημένες για να κάνουν ογκομετρήσεις στις δεξαμενές. Βάσει του νόμου, όσοι από τους μεταπολιτές πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν συστήματα ΕΣΡΟΟ νεκρών, αυτόματα χάνουν το δικαίωμα διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. Ζήτημα σημαντικό για τους πρατηριούχους και μάλλον αδιάφορο για τους πολίτες. Και εμείς σε ρωτάμε και λέμε ποιος φταίει, εμείς ή το Υπουργείο. Εκείνοι είπαν να βάλουν τα συστήματα ΕΣΡΟΟ νεκρών και εμείς το αποδεχτήκαμε και έρχεται τώρα μία μέρα πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση και λέει το Υπουργείο stop, δεν κάνετε διανομή, δεν μπορείτε να κάνετε διανομή θέρμανση. Είναι πάρα πολύ ακριβό, με αποτέλεσμα να τη βγάζουμε μόνο με ξύλα. Το ίδιο ήταν και πέρυσι. Ακριβώς το ίδιο. Φέτος όμως τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Είναι ακριβό, έχουμε έλλειψη χρημάτων. Το πετρέλαιο θέρμανση αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αύριο με τιμή πώληση στο Ρέθυμνο προς 1,15 με 1,18 ευρώ το λίτρο. Μεμονωμένα έχουν ερωτήσει ορισμένοι καταναλωτές, σχεδόν μόνο για τιμή, όχι για τίποτα άλλο, όχι για προμήθεια. Εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ τίποτα. Δεν χρειάζομαι κάτι. Και παρά το ότι η τιμή είναι μειωμένη σε σύγκριση με πέρυσι, η πλειοψηφία των καταναλωτών δείχνει να γυρνά ευγενικά την πλάτη, αφού έχει ήδη εξασφαλίσει εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Με τι ζεσταθήκατε πέρυσι? Με ταξίδια. Πετρέλαιο, πώς να βάλουμε? Βάλω και τη σόμπα την ηλεκτρική. Και περνάω το χειμώνα μου, τι να κάνω. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πάντως, μία πολυκατοικία μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης, εάν εξασφαλίζεται το 50% συνένα των ψήφων.